Στη συνέχεια όλο αυτό μεταφέρεται ανατολικότερα και αυτό μεταφέρεται εξαιτίας και το βόρειο ρεύμα, σταδιακά ξεκινώντας από τα δυτικά, επεκτείνεται, σαρώνει δηλαδή την Κρήτη μέχρι και τα ανατολικά. Το ίδιο λοιπόν θα συμβαίνει και στις υπόλοιπες περιοχές. Απλά η γεωμορφολογία, οι δυναμικές, κάποιοι άλλοι παράγοντες ενδεχόμενα αλλού να ευνοούν αυτή τη χιονόπτωση και αλλού να τη μειώνουν. Οι ορεινές ζώνες όμως και ένα μέσο, αν βάλουμε ένα πύχη στα 400 με 500 μέτρα, από εκεί και πάνω όλη η Κρήτη, ακόμα και νότιες περιοχές, ενδεχόμενα πάλι εκεί είναι λίγο με μια μικρή ιδιαιτερότητα, αλλά όλη η Κρήτη θα χιονιστεί. Στη συνέχεια ο καιρός, νομίζετε, θα κοπάσει λίγο. Θα ηρεμήσει, θα συνεχίσει να δίνει κάποια φαινόμενα διαλυματικού χαρακτήρα, ηπιότερα φαινόμενα, πάλι τα δείχνει σε δυτικές ως επιτοπλίστων περιοχές. Προγνωστικά είναι, δεν είναι απόλυτα βέβαια. Άρα λοιπόν κρατάμε μια επιφυλακή ότι ο καιρός δεν έχει τελειώσει, ανασυντίθεται και φαίνεται ότι το απόγευμα προς το βράδυ, κάτι που φαινόταν πριν ότι εκεί ήταν η κύρια ένταση, ξανακάνει άλλη μια επανεμφάνιση γενικευμένη, πιο ηπιότερα όμως από ό,τι θα είναι η πρωινή. Αυτό άλλωστε ήθιστε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάνει και την τελική του εκδήλωση, η οποία όμως έχει και διάρκεια τώρα. Δηλαδή κρατάει από το βράδυ της Τρίτης μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης. Και αυτό δεν αποκλείει ότι κατά τόπους έχουν επιβαρυνθεί οι περιοχές. Έχει δώσει ποσότητες χιονιού. Και το λίγο παραπάνω, ξέρετε, είναι που ξεχυλίζει το ποτήρι. Εκεί μπορεί να αρχίζουν να δημιουργούνται τα προβλήματα. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο και μπορεί ακόμα και ο μηχανισμός σε κάποιες περιοχές να μπορεί να το αντέξει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει και εμείς ως πολίτες να έχουμε μια μετριοπαθή συμπεριφορά, δηλαδή την έννοια πρέπει να κάνουμε και τον εαυτό μας καλά.